Βρισκόμαστε στο πλοίο για την Κύθνο. Έχουμε πάρει τις πληροφορίες μας από τα δελτία καιρού ότι θα συναντήσουμε έντονους νοτιάδες, 5 με 6 προφόρ, και θα προσπαθήσουμε να πάρουμε κάποια ψάρια με τεχνική της surfcasting. Η Κύθνος φημίζεται για το άγριο τοπίο της, τα απότομα νερά και τα βράχια. Γι' αυτό εκτός από το surfcasting θα βρούμε και κάποια σημεία για να κάνουμε λίγο rock τις πρωινές ώρες, στοχεύοντας σε κάποια άλλα ψάρια λίγο πιο μεγάλα και λίγο πιο δύσκολα. Ελπίζουμε να πάνε όλα καλά και να βρούμε αρκετά ψάρια στο νησί. Βρισκόμαστε στον Άγιο Δημήτριο, μια παραλία που βρίσκεται στο βάθος ενός κόλπου, ο οποίος περιτριγυρίζεται από άγρια βράχια. Το βάθος στην παραλία κυμαίνεται γύρω στα 3 με 4 μέτρα, ο βυθός αποτελείται από ποσειδονίες και πλάκες και στόχος μας είναι κυρίως η σαργή. Θα περιμένουμε να ανοιχτώσει, ώστε να δούμε αν πραγματικά υπάρχουν ψάρια στην παραλία. Εμείς με το που στήσαμε ρίξαμε τα πρώτα δολώματα και αμέσως είδαμε ότι τα μικρόψαρα βρίσκονται εδώ. Περιμένουμε, μόλις νυχτώσει θα δούμε τα αποτελέσματα.
δόλωμα ακροβάτι και φλότ φωσφόρου. Στην παραλία Κολώνες, στο βορειοδυτικό κομμάτι του νησιού. Ήρθαμε για να ψαρέψουμε αυτόν τον τόπο. Όπως βλέπετε, ψαρεύεται από τις δύο πλευρές, ανάλογα τον καιρό που θα βρούμε. Ο βυθός είναι άμμος με μερικές πλάκες και λίγα διάσπαρτα χτύπια. Αλλά δυστυχώς δεν θα μπορέσουμε να το ψαρέψουμε, γιατί πρώτον το αμάξι δεν φτάνει κοντά, είναι πολύ μακριά, θα πρέπει να περπατήσουμε πάρα πολύ πολλά τα πράγματα. Και δεύτερον, είναι γεμάτα από ιστορικά σκάφη. Οπότε και αυτοί θα μας χαλάσουν το ψάρεμα και εμείς θα τους χαλάσουμε την ησυχία τους. Μπορεί να μην έχουμε τη δυνατότητα να ψαρέψουμε στο σημείο που είδαμε πριν λίγο. Μπορούμε όμως να δοκιμάσουμε μια παραλία που βρίσκεται λίγο πιο πριν. Είναι αυτή ακριβώς εδώ δίπλα. Φαίνεται πάρα πολύ ωραία, έχει πολύ ωραίο βουτό. Πραγματικά αξίζει να δοκιμάσει κάποιος να ψάρεψε αυτό το σημείο. Εμείς όμως, επειδή ψάρεψαμε ήδη σε μια παραλία, αναζητούμε κάτι διαφορετικό, κάτι πιο άγριο. Και έτσι θα κινηθούμε βόρεια, ώστε να βρούμε κάποιο βολικό σημείο με βράχη. Μετά το βραδινό ψάρεμα που κάναμε στο νότιο κομμάτι του νησιού και συγκεκριμένα στην παραλία του Αγίου Δημητρίου, αποφασίσαμε να ανέβουμε προς τα βόρεια να ζητήσουμε ένα διαφορετικό τόπο για διαφορετικά ψάρια. Δυστυχώς στο λιμάνι των Λουτρών δεν μπορούμε να κάτσουμε, αν και φαίνεται πολύ ωραίο μέρος, γιατί τα σκάφη είναι αρκετά και η κίνηση είναι μεγάλη. Έτσι ήρθαμε λίγο πιο βόρεια για να βρούμε ένα ψαρότοπο με λίγο άγρια νερά και να αναζητήσουμε λίγο διαφορετικά ψάρια. Εδώ το μέρος είναι αρκετά καλό, έχει ωραίες πλάκες μέσα. Το αυτοκίνητο φτάνει πολύ κοντά, δεν θα χρειαστεί να περπατήσουμε αρκετά. Και έτσι μπορούμε να κάτσουμε και για το σημερινό απογευματινό, να κάνουμε και βραδινό εδώ πάνω, αλλά και αύριο το πρωί να συνεχίσουμε το ψάρεμά μας χωρίς να χρειαστεί να μετακινηθούμε. Επειδή η ώρα δεν είναι ότι πιο κατάλληλο για ψάρεμα, στήσαμε από δύο καλάμια για να δοκιμάσουμε το μέρος. Στις πρώτες εξίσεις δοκιμάσαμε να δολώσουμε ακροβάτι, αλλά λόγω της ώρας αλλά και του τόπου τα μικρά ψάρια δεν τον αφήνανε καν να πατώσει. Οπότε θα δοκιμάσουμε να δολώσουμε λίγο φαραώ, στοχεύοντας σε κάποια ψάρια λίγο πιο μεγάλα.
βιαστεί. Εκτός από τους δύο σαργούς που πήραμε στο Σούρουπο, εδώ και μία ώρα που έχει νυχτώσει, αυτό είναι το πρώτο ψάρι που τσίπησε στα καλάμια μας. Ένα καλό μελανούρι, σε δόλωμα ακροβάτι, ένα δόλωμα που όλη την ημέρα δεν είχε δώσει κάτι, αλλά τώρα τη νύχτα από ό,τι φαίνεται θα δουλέψει καλά. Επικρατεί απόλυτο σκοτάδι, περιμένουμε το φως φεγγαριού να φωτίσει εδώ την περιοχή, και να δούμε, ίσως αλλάξουν και συμπεριφορά τα ψάρια.
Πρόκειται για μια περιοχή η οποία αποτελείται από μια πολύ μεγάλη ξέρα που εκτείνεται σε μήκος περίπου 80 με 100 μέτρα από την ακτή και στη συνέχεια υπάρχει μια μεγάλη ρίβα. Εμείς με τις βολές μας δεν μπορούμε να φτάσουμε τη ρίβα, θα ψαρέψουμε πάνω στην ξέρα και επόμενο είναι να υπάρχουν πάρα πολλά σκαλώματα και πολλά κοψίματα της αρματοσιάς μας. Έτσι επιλέξαμε να εφοδιάσουμε τις δεύτερες μπομπίνες των μηχανισμών μας με μπετονιά 40 και 45. Δεν θα χρησιμοποιήσουμε καθόλου στο γκλίντερ και πάνω στη μάνα θα κατασκευάσουμε την αρματοσιά, η οποία θα είναι πάρα πολύ απλή ώστε να γλιτώσουμε τα σκαλώματα. Η αρματοσιά βασίζεται πάνω στο μολύβι ελιά. Ανάλογα τη σκληρότητα του καλαμιού έχουμε επιλέξει και βάρος μολυβιού. Θα περάσουμε τη μάνα μέσα από την ελιά. Μια πολύ γνωστή διαδικασία, πιστεύω ότι ξέρουν περισσότεροι. Μια χάντρα για να προστατέψει τον κόμπο και το στριφτάρι μας. Αυτά όσον αφορά την αρματοσιά που είναι από ό,τι είδατε πάρα πολύ απλή. Το παράμαλο που θα βάλουμε στην αρματοσιά μας θα πρέπει να είναι κοντό για να γλιτώσουμε τα πολλά σκαλώματα. Διάμετρο 0,28-0,30 σε περίπτωση που πιαστεί κάποιο ψάρι και πάει να τρυπώσει ή βρει σε κάποια φυκιάδα ή οπουδήποτε αλλού να έχει αντοχή το παράμαλό μας να το φέρουμε έξω και υποχρεωτικά φλόατ. Πρέπει να τοποθετήσουμε float ώστε να μένει το αγκίστρι μας πάνω από το βυθό. Σε περίπτωση που το αγκίστρι μας ακουμπήσει κάτω σε ένα τόσο δύσκολο βυθό, δεν υπάρχει καμία περίπτωση να φέρουμε έξω την αρματοσιά.
Κάπου εδώ το ταξίδι μας στο νησί της Κίθνου τελειώνει. Ένα νησί με πολύ άγρια ακτογραμμή, πλούσιους βυθούς, γεμάτους αργούς και πολλά άλλα ψάρια. Αποχαιρετάμε το νησί της Κίθνου κρατώντας τις ωραιότερες εικόνες, όπως το πανέμορφο νημίμανι του Μέριχα που είναι πίσω μου και η παραλία του. Και ανανεώνουμε το ραντεβού μας, γιατί από ό,τι είδαμε από την πολύ σύντομη βόλτα, υπάρχουν πάρα πολλοί και αξιόλογοι τόποι που μπορεί κανείς να τους ψαρέψει. Κάπου εδώ το ταξίδι δεν κοιτάς, ρε. Κάπου εδώ το ταξίδι μας στο νησί της Κίθνου τελειώνει. Έλα. Θα έρθω εγώ, ρε παιδί μου, και θα σου χτυπήσω την πόρτα να ανοίξεις. Θα σου χτυπήσω το κουδούνι. Εντάξει. Θα βάλω κουδούνι. Θα βάλεις κουδούνι. Πώς θα ανοίξεις την πόρτα? Πώς θα είμαι και εξαπλωμένος να μιλάω εξαπλωμένος και να ανοίξω? Βάλει την καμαριέρα να ανοίξει. Έλα ρε μα***. Μετά από...